θεωρείτε ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα φέρει κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, ή αναγκαστικά θα προσαρμοστεί και αυτή στην κατάσταση? Με την είσοδό μας στην Ευρωβουλή, κυρία Λαμπάνο, να είστε σίγουρος ότι καταρχήν δεν θα είναι καινούριο. Με ρωτήσατε για καινούριο. Καινούριο δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε εξ αρχής. Οπότε πάμε να θέσουμε μέσα στην Ευρωβουλή, με τις φωνές μας των ευρωβουλευτών που θα εισέλθουν μέσα στην Ευρωβουλή, να θέσουμε ξανά τα θέμελα, να θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ακουστούν φωνές, να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει υπέρ της φυσιολογίας του ανθρώπου, με τους νόμους που θα είναι υπέρ της φυσιολογίας του ανθρώπου. Να το δούμε αυτό να συμβαίνει, γιατί επειδή δεν το έχουμε δει, οπότε δεν μιλάμε για καινούριο. Μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να χτιστεί πάλι εξ αρχής, η Ευρώπη να δείξει σε όλο τον κόσμο πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να λειτουργεί, και να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές φωνές, κυρία Λαμπάνο, που περιμένουν αυτή τη διαφορετικότητα, αυτή τη νέα φωνή που θα εισέλθει μέσα στην Ευρωβουλή, για να μπορέσουν και αυτές να ακουστούν. Τόσο καιρό είναι προβληματισμένες, φωνές πολλές, κόσμος πολλής που είναι προβληματισμένος και περιμένουν να γίνει η αρχή. Και η αρχή θα γίνει, κυρία Λαμπάνο. Είναι στις 9 Ιουνίου με την εντολή, ψήφο των συμπολιτών μας και των Ελλήνων και των Ευρωπαίων, και με την επιστολική ψήφο όλων του απόδημου ελληνισμού από όλο τον πλανήτη, να ψηφίσουν την Ελλήνων Συνέλευση, προκειμένου εισερχόμενοι μέσα στην Ευρωβουλή να γίνει πλέον αυτή η ίαση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταρρύθμιση ξανά μετά του ρυθμού, για να μπορέσουμε να εισπράξουμε όλοι οι πολίτες κυριολεκτικά το δίκαιο, το οποίο δεν το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζούμε στο άδικο. Σωστά. Και μια και είπατε να εισπράξουμε, εσείς ως υποψήφια ευρωβουλευτής, από τους πολίτες, από την επαφή σας με τους πολίτες αυτές τις ημέρες, φαντάζομαι θα έχετε κάνει πολλές επαφές στην προσπάθειά σας να υποστηρίξετε την υποψηφιότητά σας. Τι εισπράτετε από τον κόσμο, ποια είναι η αντίδραση του κόσμου σε σχέση με την Ελλήνων Συνέλευση? Μας είπατε ότι περιμένουν κάτι. Υπάρχει κάποια αισιοδοξία ή γενικώς βλέπετε μια απογοήτευση, και πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό? Η απογοήτευση έτσι κι αλλιώς από τα ήδη δοκιμασμένα φαγητά, θα πω, των κομμάτων, τα έχουν δει, το ξέρει ο κόσμος όλος. Δεν περιμένει κάτι από αυτούς. Περιμένει πραγματικά το διαφορετικό, τουλάχιστον αυτό το εκφράζουν παντού, σε οποιασδήποτε κινήσεις και δράσεις έχουν συμβεί. Θέλουν το διαφορετικό, θέλουν την αλλαγή, τη ζητάνε, γιατί δεν μπορούν άλλο. Έχουν φτάσει κυριολεκτικά στα όρια τους. Πεθαίνει ο κόσμος καθημερινά, κυρία Λαμπάνο, με κυριολεκτικά. Με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί το άγχος σου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και όλα αυτά τα βάρη που έχει υπομειστεί ο Έλληνας πολίτης και ο φιλέλληνας, είναι αρρώστια. Τον αρρωσταίνουν. Ναι, είναι υπέρ του διαφορετικού. Και ναι, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την Ελλήνων Συνέλευση.